Ευχαριστώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μου. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι σε αυτό που σας έχω πει πάλι. Μέσα στις φωλιές βάλτε άχυρα ή αλλιώς πάρτε χορτάρια, κόψτε χορτάρια, αφήστε σε ένα μέρος που δεν θα τα φανικότες να ξεραθούνε, κόψτε πολλά αν μπορείτε και βάλτε σε μια άκρη, αφήστε να ξεραθούνε και μπορείτε να τα βάλτε μέσα στις φωλιές για να γεννάνε κουτούλες αυγά. Εγώ τώρα δεν έχω χορτάρια, έχω άχυρα, το έχω κάνει όμως πιο παλιά. Με τα άχυρα νιώθουν καλύτερα και γεννάνε. Και πώς το λένε. Και πάνω απ' όλα είναι σχεδόν 90% ότι δεν θα σπάσουν τα αυγά. Γιατί μπορεί να έχεις τα αυγά μέσα σε φωλιά και αν είναι σκληρό κάτω, όπως θα μπουν θα τα σπάσουν. Ενώ όταν έχεις άχυρο είναι πιο εύκολο να μην σπάσουν τα αυγά. Είναι πιο δύσκολο να μην σπάσουν τα αυγά, πιο εύκολο. Πάμε να δούμε λίγο και άμα δείτε προτιμάνε τις φωλιές με τα άχυρα. Άμα δείτε εδώ πέρα, βλέπετε έχει εδώ ελικοτούλα μέσα. Προτιμούν τις φωλιές με τα άχυρα, ενώ η άλλη δίπλα δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι το φόλι που λέμε. Κοιτάξτε, βλέπετε. Τώρα έκανα ένα τεστ για να βάλουμε για να δούμε για το βίντεο. Αυτές εδώ πέρα έχουν πολύ λίγα άχυρα. Μόνο σε αυτήν εδώ πέρα βρήκα δύο αυγά. Προτιμούν τις φωλιές με τα άχυρα. Γιατί νιώθουν καλές και αυτές καλύτερα και ζεσταίνονται κιόλας, το ευχαριστούνται. Γιατί πάνε κάθονται μέσα 10 λεπτά, 20 λεπτά. Αλλά λόγω, κάθε κότα δεν γεννάει το ίδιο, στον ίδιο ρυθμό και στην ίδια χρονική διάρκεια. Κάποιες αργούν, κάποιες πάνε πιο γρήγορα. Λέει, τώρα αυτή εδώ πέρα μέσα έχει περίπου 10 λεπτά. Καλά, τώρα και ενοχλώ κιόλας εγώ τώρα που είμαι εδώ. Αλλά βάλτε άχυρα. Έχω και άλλα βίντεο, μπορείτε να πάτε πιο πίσω να τα δείτε. Φωλιές που βάζουμε μέσα άχυρα. Για μένα είναι πολύ καλή λύση. Και με βοηθάει πάρα πολύ γιατί δεν σπάνε αυγά. Γιατί όσο να είναι λερωμένο το αυγό, για κάποιους δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Κάποιοι άλλοι συχαίνονται να τα φάνε, δηλαδή να τους σπάσουν στο πιάτο τους για να το φάνε. Είναι πολλά. Και εφόσον είναι εύκολο να βάλεις άχυρο, δηλαδή άμα δεν έχετε κάποιον, βρείτε κάποιον εκεί στο, που έχετε τις κότες κάπου γύρω, να έχει κάποιος μπάλες με άχυρο. Είπατε σε έναν που έχει πρόβατα, που έχει ζώα γενικά, και να του πείτε, μπορείς να μου δώσεις μια μπάλα άχυρο. Πόσο κάνει? Θέλω δύο μπάλες, τρεις μπάλες, τέσσερις μπάλες. Αναλόγως με την ανάγκη που έχετε εσείς. Πάρτε μια μπάλα για μένα, κάντε την αρχή, να δείτε πώς πάει και θα δείτε αποτέλεσμα. Στις 2-3 εβδομάδες θα δείτε αποτέλεσμα. Πριν το μήνα θα δείτε αποτέλεσμα σίγουρα. Θα πάνε μέσα. Θα πάνε μέσα οι κουτούλες. Θα πετάξουν έξω το άχυρο, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι θα μείνει για πάντα. Επειδή είναι περίεργες οι κότες και οι κουτσομπόλες, θα το πάρουν το άχυρο, θα το πετάξουν έξω. Εδώ τώρα μπορεί να χάθηκε ένα αυγό. Το έκανε. Όχι, το έκανε. Να το. Το έκανε. Μπράβο κορίτσι μου. Βλέπετε εδώ πέρα είναι μουσκιμα πίσω. Φαίνεται. Μπράβο κορίτσι μου. Μπράβο. Και αυτό που θα σας πω, ότι το άχυρο θα το πετάξουν έξω. Να είστε σίγουροι ότι θα γίνει αυτό. Γιατί οι κότες είναι κουτσομπόλες. Πάνε περίεργες να δουν τα πάντα, να φάνε τα πάντα. Είναι λες και είναι όπως είναι τα γουρουνάκια. Και τα γουρουνάκια έτσι είναι. Τρώνε τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Γι' αυτό βάλτε άχυρα μέσα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σώθηκα. Γιατί δεν έχω λερωμένα αυγά. Και κάποια που είναι λερωμένα, λίγο με τον νύχημα τα κάνεις, φεύγει η βρωμιά, αλλά δεν είναι βρωμιά. Άμα δείτε, κοιτάξτε, περιμένετε. Κοιτάξτε τα αυγά. Θα πάω πιο μακριά λίγο.
Πρέπει, χρησιμοποιείται κάθαρα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Τα αυγά είναι πεντακάθαρα. Γι' αυτό θα βάλει τα άχυρα. Τα κορίτσια με το παραπάνω. Αυτές είναι μεγάλες. Αυτές είναι σχεδόν 3 χρονών. Και έχουν ξεπουλιαστεί. Ας πω και πολλά κουκόρια. Πού πας, αλανιάρι μου. Επ. Έλα, γόρι μου. Τι θέλεις. Αυτός είναι από τους πιο κοντούλιδες κοκοράκους που έχω. Και από κάτω βλέπω έχει ένα λίρι. Το ξύλο φαίνεται, θα φύγει το άλλο. Να τις κοντούλες μου. Κορίτσι μου. Πού είσαι. Αυτές οι κοτούλες είναι από το 19, να σας πω την αλήθεια. Κόψανε, δεν γίνανε τόσο πολύ. Κοίταξε, ξύλο. Βάρα τον. Έτσι, μαλώς το ημέρα. Λες και είστε μικρά παιδάκια. Τι κοκοκοκο. Πού πας εσύ. Έρε φουβιτσιάρ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα με τους άλλους. Τι φοβάσαι. Φοβάσαι. Αμέσως εδώ μανούρα. Και όπως είπα, αυτές οι κουτούλες εδώ είναι από το 19. Είναι η Isa Brown. Γεννάνε ακόμα. Μπορώ να πω ότι γεννάνε. Αυτή η προηγούμενη κότα που σας έδειξα είναι παλιά και αυτή. Είναι παλιακιά κότα. Είναι σχεδόν 4 χρόνια κότα. Γεννάει ακόμα. Για κρέας δεν κάνουν, παιδιά, έτσι μην σας πει κανένας δεν κάνουν για κρέας. Α, μπήκε το κορίτσι μέσα να γεννήσει. Αυτή ήταν μια γλώσσα που σας είχα δείξει και σε άλλο βίντεο πριν αρκετό καιρό, πριν 3 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μια γλώσσα άσπρη που είχε βγάλει 6 κουτουπουλάκια. Μια μανούλα, τώρα έκατσε εκεί πέρα. Τώρα με καθίσω κι άλλο εδώ, δεν πρόκειται να γεννήσει αυγό. Αλλά έτσι φίλοι μου. Γι' αυτό βάλτε άχυρα μέσα, βάλτε άχυρα μέσα στις φωλιές σας, ό,τι έχετε φτιαγμένο, όπου ξέρετε ότι γεννάνε κουτούλες, βάλτε άχυρα μέσα και θα δείτε μεγάλη διαφορά στα αυγά, στην ποσότητα των αυγών που θα παίρνετε κάθε μέρα. Και όσο μπορείτε μαζέψτε τα αυγά πιο γρήγορα μέσα στην ημέρα, δηλαδή μαζέψτε μία φορά τα αυγά 9 η ώρα το πρωί, μία στις 12 και μία στις 3. Τρεις φορές την ημέρα. Τρία μαζέματα. Αν κάνετε τρία μαζέματα και καθαρό αυγό θα παίρνετε και θα παίρνετε στο 100% της ημέρας των αυγών. Δηλαδή θα κάνουν 10 αυγά, θα τα πάρετε και τα 10. Δεν θα προλάβουν να σπάσουν κανένα αυγό. Γι' αυτό κάντε το, εγώ το έχω κάνει και έχω αποτέλεσμα, δηλαδή δεν το λέω έτσι. Είναι σίγουρο, είμαι πεπισμένος 100% ότι είναι σίγουρο και τα τρία μαζέματα και άχυρο μέσα ή χορτάρια, όπως σας είπα στην αρχή, που μπορείτε να αφήσετε να μαζέψετε μεγάλα, να είναι λίγο τα χορτάρια, να είναι 30-40 εκατοστά ή με ένα δρεπάνι, αν μπορείτε να τα κόψετε, να τα βάλετε σε ένα μέρος που να μην πάρει κότες τίποτα, να τα αφήσετε να στεγνώσουν, να γίνουν σαν το άχυρο, δηλαδή στεγνό εντελώς. Και μετά αυτό το βάζει μέσα στις φωλιές. Οι κότες δεν θα το φάνε επειδή είναι χορτάρι, θα έχει στεγνώσει και δεν θα το φάνε και θα λειτουργήσει πάλι σαν άχυρο. Αν δεν έχει άχυρα, μπορείτε να κάνετε αυτό. Αλλά και πάλι, πάτε σε ένα κτηνοτρόφο, έχουν πάλι άχυρα, δόξα τω Θεώ ζούμε στην Ελλάδα, που το άχυρο είναι σε αυθονία. Και πείτε τον, θέλω μία μπάλα άχυρο, πόσο μου τη δίνεις, 5 ευρώ ας πούμε. Πάρτην, δοκίμασε και θα δεις μεγάλη διαφορά. Θα δεις μεγάλη διαφορά στα αυγά, στην ποσότητα των αυγών. Γιατί και αυτές οι κότες είναι ζηλιάρες. Το φόλι μέσα το βάζεις γιατί ζηλεύουνε. Ζηλεύουν, βάζει το αυγό και λένε αμάν έκανε και άλλη κότα αυγό, να πάω να κάνω κι εγώ. Έχουν και αυτό. Έχουν πολλά, είναι ιδιαίτερες οι κουτούλες. Όποιος τις αγαπάει, τις αγαπάει. Βλέπετε εδώ είναι ξυπουλιασμένη, κορίτσι μου. Άμα ρε, μη φάση. Αυτό είναι το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας γουστάρω και σας αγαπάω. Προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο. Ό,τι σας λέω είναι πράγματα που τα έχω βιώσει εγώ, δεν είναι πράγματα που τα έχω διαβάσει ή τα έχω ακούσει. Έχω μάθει πάρα πολλά του YouTube και από άλλα κανάλια, ξένα, ελληνικά, τα πάντα.
Εκεί με ευνόμουν γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να μάθω και εγώ κάποια πράγματα που τα βλέπω εγώ στην καθημερινότητά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας γουστάρω όλους. Κάντε ένα like στο βίντεο και μια κοινοποίηση. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και γράψτε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.